Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές προσπάθειες να επικεντρώνονται στην εξερεύνηση της Σελήνης, την εκμετάλλευση των πόρων της, την κατασκευή βάσεων και την απίκησή της. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τους λόγους που η κατάκτηση της Σελήνης είναι ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος μας για την απίκηση του διαστήματος. Επίσης, θα δούμε τι δυσκολίες υπάρχουν και πώς σκοπεύουμε να τις ξεπεράσουμε. Εάν αναρωτιέστε γιατί ξοδεύουμε λεφτά στη διαστημική εξερεύνηση και γιατί δεν λύνουμε πρώτα τα προβλήματά μας στη Γη, δείτε πρώτα το βίντεο που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Το βίντεο που παρακολουθείτε τώρα απευθύνεται σε όσους αναγνωρίζουν ήδη την αξία της διαστημικής εξερεύνησης. Το πιο μεγάλο πλεονέκτημα της Σελήνης σε σχέση με τα άλλα ουράνια σώματα, όπως μάλλον ήδη έχετε μαντέψει, είναι η μικρή της απόσταση από τη Γη. Αυτό καθιστά τη Σελήνη το τέλειο μέρος ώστε να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες και τις τεχνολογίες μας για την απίκηση του διαστήματος. Ένας λόγος για τον οποίο η μικρή απόσταση έχει μεγάλη σημασία είναι η υγεία των αστροναυτών. Όταν οι αστροναύτες βγαίνουν από την προστασία που τους παρέχει η ατμόσφαιρα και το μαγνητικό πεδίο της Γης, εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Συνεπώς, η διάρκεια του ταξιδιού είναι ανάλογη με την ακτινοβολία που θα δεχτούν. Για να φτάσει μια αποστολή από τη Γη στη Σελήνη, χρειαζόμαστε περίπου 3 ημέρες ταξιδιού. Από την άλλη πλευρά, στον Άρη για παράδειγμα, η διάρκεια του ταξιδιού θα είναι περίπου 7 μήνες. Ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με έκθεση στην ακτινοβολία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Όμως και οι μη επανδρομένες αποστολές αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια λόγω της απόστασης. Ένα παράδειγμα είναι η καθυστέρηση των εντολών που θα στείλουμε σε ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ και της ανταπόκρισής του. Στη Σελήνη, για να στείλουμε ένα σήμα και για να γυρίσει πίσω, θα χρειαστούμε περίπου 2,6 δευτερόλεπτα. Όσοι παίζετε video games online, καταλαβαίνετε πόσο δυσκολεύει το χειρισμό μια καθυστέρηση αυτού του μεγέθους. Όμως στον Άρη μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Εκεί η καθυστέρηση της επικοινωνίας είναι από 5 έως 20 λεπτά. Τα μηχανήματα σε τέτοια απόσταση θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και να δρουν μόνα τους. Τι θα κερδίσουμε όμως πηγαίνοντας στο φεγγάρι? Το φεγγάρι θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για τις αποστολές μας στο υπόλοιπο ηλιακό σύστημα. Χάρη στη μικρή του βαρύτητα, οι εκτοξεύσεις από αυτό θα είναι πολύ ευκολότερες και φθηνότερες. Οι πύραυλοι που θα εκτοξεύονται από το φεγγάρι θα χρειάζονται λιγότερη ενέργεια, συνεπώς και λιγότερα καύσιμα. Έτσι, οι πύραυλοι θα μπορούν να είναι μικρότεροι και ελαφρύτεροι, άρα θα είναι ακόμα πιο εύκολο να εκτοξευτούν. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να φτιάξουμε τους πυράβλους εκεί. Κάποια υλικά που μπορούμε να βρούμε στη Σελήνη για αυτό το σκοπό είναι το πυρίτιο, το τιτάνιο και ο σίδηρος. Επίσης, θα πρέπει να βρούμε εκεί και το καύσιμο που θα χρειαστούμε. Ευτυχώς, φαίνεται ότι η Σελήνη έχει και πηγές καυσίμου. Καταρχάς, έχει υδρογόνο, το οποίο μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο ως καύσιμο. Επίσης έχει αρκετό φόσφορο, θείο, αλουμίνιο και μαγνήσιο που κάνουν καλή καύση με το οξυγόνο. Μιας και αναφέραμε το οξυγόνο, η Σελήνη έχει πολύ. Βέβαια δεν είναι σε αέρια μορφή, αλλά στο έδαφος μέσα στο ρεγόλιθο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο φεγγάρι υπάρχουν καύσιμα και μικρή βαρύτητα ώστε να εκτοξεύονται εύκολα οι πύραυλοι. Πραγματικά, η Σελήνη θα μπορούσε να μετατραπεί σε σημείο εκκίνησης για τις αποστολές μας στο υπόλοιπο ηλιακό σύστημα και σε διαπλανητικό σταθμό εφοδιασμού. Ένας άλλος πόρος ζωτικής σημασίας είναι το νερό. Εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι επιστήμονες συζητούσαν ότι μπορεί να υπάρχει νερό στη Σελήνη. Και όντως, το 2008 και 2009, η Ινδική αποστολή Chandrayaan 1 ανακάλυψε νερό στους πόλους του σεληνιακού εδάφους και ανανέωσε το ενδιαφέρον για τη Σελήνη. Σε όλα μας τα σχέδια για την επιλογή τοποθεσίας για σεληνιακή βάση, το νερό έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Επίσης, το φεγγάρι έχει και κάτι που στη Γη είναι εξαιρετικά σπάνιο. Το ήλιο-3, το οποίο θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμο ως καύσιμο σε αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης. Η πυρηνική σύντηξη μπορεί να παράξει απεριόριστη, καθαρή και ασφαλή ενέργεια. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πυρηνική σύντηξη, μπορείτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Το φεγγάρι μπορεί να μας φανεί χρήσιμο για ακόμα ένα λόγο. Ένας από τους τρόπους που έχουν προταθεί για την εξόρυξη αστεροειδών είναι η ρημούλκησή τους σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Έτσι, με τις υποδομές μας στη Σελήνη και αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως,
θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τα υλικά των αστεροειδών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τέλος, όπως γνωρίζουμε, στο φεγγάρι δεν φυσάει αέρας και η βαρύτητα είναι πολύ μικρή. Αυτό μας λύνει τα χέρια στην κατασκευή πολύ ψηλών αλλά και λεπτών κτηρίων και θα επανέλθω στο λόγο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια κτίρια στη συνέχεια. Βλέποντας όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, νομίζω καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το φεγγάρι είναι ο πρώτος μας στόχος στην απίκηση του διαστήματος. Όμως δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Ένα πρόβλημα είναι η ατμόσφαιρα της Σελήνης, η οποία είναι πολύ αραιή, με αποτέλεσμα να μην φιλτράρεται η βλαβερή ακτινοβολία. Επίσης, η αραιή ατμόσφαιρα της Σελήνης δεν μπορεί να προστατεύσει την επιφάνειά της από μετεωρίτες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Μια ακόμα δυσκολία είναι η θερμοκρασία, η οποία μεταβάλλεται από τους 127 βαθμούς Κελσίου την ημέρα έως τους μείον 173 τη νύχτα, μια διαφορά 300 βαθμών Κελσίου. Για αυτούς τους λόγους, οι άνθρωποι στη Σελήνη θα πρέπει να ζουν σε εσωτερικούς χώρους με πολύ χοντρά τυχώματα, ώστε να προστατεύονται από την ακτινοβολία αλλά και από τη θερμοκρασία. Για να χτίσουμε τα κτίρια που θα χρειαστούμε, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία προτείνει την τρισδιάστατη εκτύπωση των κτιρίων από τοπικά υλικά ως τον πιο απλό τρόπο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι μία ημέρα στο φεγγάρι διαρκεί περίπου 29 γηίνες ημέρες. Έτσι, οι νύχτες έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια και δεν θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σωστά τους ηλιακούς συλλέκτες για παραγωγή ενέργειας. Επίσης, οι άνθρωποι στο φεγγάρι θα πρέπει να τρέφονται. Η μεταφορά τροφής από τη γη είναι πολύ ακριβή, άρα θα πρέπει να καλλιεργούν την τροφή τους εκεί. Φέτος, το 2022, οι επιστήμονες κατάφεραν να μεγαλώσουν τα πρώτα φυτά σε σεληνιακό έδαφος. Γενικότερα, η αποστολή οποιοδήποτε αντικειμένου από τη γη είναι πανάκριβη. Γι' αυτό το λόγο, ο στόχος μιας βάσης στη Σελήνη είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη. Και τέλος, μία ακόμα πολύ σημαντική πρόκληση είναι ότι η μικρή βαρύτητα της Σελήνης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας στους αστροναύτες εάν παραμείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να αντιμετωπίσουμε πολλά από αυτά τα προβλήματα, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η τοποθεσία της σεληνιακής βάσης. Στις πολικές περιοχές της Σελήνης υπάρχουν μέρη όπως ο κρατήρας Άκλετον, με σημεία που δέχονται φως από τον ήλιο περίπου κατά το 80 με 90% της διάρκειας μιας σεληνιακής περιφοράς. Επίσης, στους πόλους υπάρχουν μέρη με συνεχή σκιερά σημεία όπου θα μπορούσαμε να βρούμε πάγο νερού. Έτσι, μια πολική βάση σε έναν μεγάλο κρατήρα είναι μια καλή τοποθεσία, μιας και θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε ηλιακούς συλλέκτες σε μέρη με ηλιοφάνεια τον περισσότερο καιρό. Και ακριβώς δίπλα θα έχουμε σκιερά σημεία ώστε να βρούμε περισσότερο νερό. Επίσης, χάρη στην έλλειψη αέρα και στη μικρή βαρύτητα, θα μπορούσαμε να χτίσουμε πολύ μεγάλους και λεπτούς πύργους με ηλιακούς συλλέκτες ή ακόμα και καθρέφτες πάνω τους. Αυτοί οι πύργοι λόγω του ύψους τους θα μπορούσαν να δέχονται ηλιακό φως για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, πάλι θα χρειαζόμασταν μπαταρίες και κυψέλες καυσίμου, αλλά για πολύ λιγότερο χρόνο. Να σημειώσω ότι με τις κυψέλες καυσίμου παράγουμε ενέργεια χρησιμοποιώντας υδρογόνο και οξυγόνο. Ένας άλλος τρόπος ώστε να εκμεταλλευτούμε το φως του ήλιου είναι οι δορυφόροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να μαζεύουν ενέργεια από τον ήλιο και να την ακτινοβολούν στη σεληνιακή βάση. Αυτός ο τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη γη και θα μιλήσω για αυτό σε μελλοντικό βίντεο. Όταν το φτιάξω, θα μπορέσετε να το βρείτε πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις αρχίζουν να κινούνται όλο και γρηγορότερα προς τη δημιουργία βάσης στη Σελήνη. Από την πλευρά της Κίνας και της Ρωσίας έχουμε το Διεθνή Σεληνιακό Σταθμό Έρευνας ILRS, ενώ από την πλευρά της Αμερικής έχουμε το πρόγραμμα Artemis για το οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο βίντεο που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και το μέλλον φαίνεται πιο ελπιδοφόρο και ενδιαφέρον από ποτέ. Έχουμε ήδη την τεχνολογία για να ξεκινήσουμε. Με πολιτική θέληση και καλή συνεργασία, το κέρδος θα είναι τεράστιο. Ανυπομονώ να διαβάσω και τη δική σας άποψη στα σχόλια. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, εγγραφή και το καμπανάκι. Επίσης, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.